το συζητήσαμε και πριν βγούμε στον αέρα. Και μιας που πήγε στη βία σε όλο αυτό το οποίο, σε όλο αυτό το φαινόμενο το οποίο υπάρχει. Γιατί καλές οι καμπάνιες. Καλές οι ανακοινώσεις όπου καταδικάζουμε γεγονότα βίας. Τυφλής οπαδικής βίας. Ακραίες συμπεριφορές. Υβριστικά συνθήματα κατά νεκρών. Όλα αυτά είναι κατακριτέα, δεν έχουν καμία θέση σε κανένα γήπεδο, όποιο και είναι αυτό, ό,τι απόχρωση και να έχει αυτό το γήπεδο. Αλλά okay, όλα αυτά να γίνονται, καλά κάνουν και γίνονται και μπράβο που γίνονται. Αλλά εμένα το ερώτημά μου, η απορία μου, ο προβληματισμός μου είναι ένας. Ένας και πολύ βασικός. Στην ουσία, ρε παιδιά, τι κάνουμε για να λυθεί αυτό? Γιατί ούτε από την καμπάνια, ούτε από την ανακοίνωση μπορεί αυτό το πράγμα να ελεγχθεί και να καταπολεμηθεί. Εδώ πέρα δεν μιλάμε για ένα περιστατικό το οποίο συμβαίνει σε ένα συγκεκριμένο γήπεδο ή συμβαίνει το κάνει μια συγκεκριμένη μερίδα ανθρώπων που δεν μπορούμε να τους εντοπίσουμε. Μιλάμε για ένα κοινωνικό φαινόμενο. Ένα κοινωνικό φαινόμενο το οποίο θα πρέπει να το συζητήσουμε, να το αναλύσουμε, να βρούμε την αιτία αυτού του κακού και από εκεί και πέρα να προχωρήσουμε στη λύση. Στην ουσία όμως, τι κάνουμε? Πέρα από το να κουνάμε το δάχτυλο και να λέμε έβγαλες ανακοίνωση, δεν έβγαλες. Έκανες καμπάνια, δεν έκανες. Γιούχαρες, δεν γιούχαρες. Γιατί γιούχαρες, γιατί δεν γιούχαρες, γιατί το ένα, γιατί... Στην ουσία ρε παιδιά, ποιο είναι το πρόβλημα, αυτό είναι το πρόβλημα. Τι θα κάνουμε για να το λύσουμε? Προτάσεις από όλους αυτούς, δημοσιογράφους, ραδιοφωνικούς παραγωγούς, site, πολιτικούς, παράγοντες, φιλάθλους, οπαδούς, από όλους. Πρόταση είναι κάποιος. Είναι αυτό που...